εκτός από τα πολιτικά και έχουμε και σοβαρές εξελίξεις που θα σας μεταδώσουμε τώρα και μια πολύ σοβαρή υπόθεση που είχαμε πριν από λίγο στο Μαρκόπουλο με ένα τρίχρονο παιδάκι και μια, από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ, αντιπαράθεση μεταξύ ομάδων Ρωμά. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε άσχημα νέα για αυτή την Ρωμά, ιστορία. Ρωμά οι οποίοι οπλοφορούν. Ναι, σωστά. Ναι, δηλαδή, οι ευάλωτοι, τους οποίους εμείς οφείλουμε να προστατεύουμε, είναι διακινητές ναρκωτικών, έμποροι ναρκωτικών, οπλοφορούν και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Δυστυχώς, επειδή βλέπουμε τώρα την είδηση και την τελευταία εξέλιξη, Λουίζα Κροντήρη θα μας τη δώσει. Είναι νεκρό το παιδάκι, δεν τα κατάφερε, Λουίζα? Δυστυχώς δεν τα κατάφερε το τρίχρονο αγοράκι, το οποίο πυροβολήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο κέντρο υγείας Μαρκοπούλου. Διακομίστηκε αμέσως με ασθενοφόρο στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν άπνο. Έγιναν όλες τις προσπάθειες από τους γιατρούς, προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Όμως δεν κατέστη δυνατό οι γιατροί να το σώσουν. Το παιδί τελικά κατέληξε ένα τραγικό θύμα αυτής της αυτού του περιστατικού, ναι. Και τώρα, μια Λουίζα, συμπλοκή σε μια οικογένεια μεταξύ οικογενειών είναι αυτό. Τώρα έτσι θα μας τα πει ο Θεοδός πώς ακριβώς έγινε. Δυστυχώς είναι νεκρό το παιδί. Ξέραμε από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Θεοδός πάνω τώρα για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Εδώ τώρα μιλάμε για δύο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιο ταχύς, τα οποία επέβαιναν Ρωμά. Σωστά. Και στο ένα και στο άλλο. Και τι έγινε? Εγώ θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο και με αριθμό που θεωρώ ότι είναι η γλώσσα της αλήθειας. 20 κάλικες. 20 κάλικες στο σημείο από δύο διαφορετικά άδειασε όπλα. Άδειασε το αυτοκίνητο, σε επιβάτη στο άλλο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Εκεί που επιβαίνει το παιδί. Μητέρα, πατέρας, 3 ετών παιδάκι. 20 κάλικες. Οι σφαίρες έφυγαν από το ένα. Δεν είχαμε ανταλλαγή δηλαδή πυρών. Από το ένα γιοταχύ. Δεν φαίνεται να υπάρχει ανταλλαγή πυρών. Φαίνεται όμως οι δράστες να χρησιμοποιούν δύο όπλα. Το ένα κατά πάσα πιθανότητα πιστόλι, το έτερο ημιαυτόματο. Που σημαίνει, όπλο, να σκοτώσουν, που σημαίνει ότι είναι Καλάσνικοφ. Δηλαδή το διαμέτρημα στους μισούς κάλικες, στους και παραπάνω, είναι 7,65 κατά πάσα πιθανότητα. Και μιλούμε για πολεμικό, βεβαίως, στο κεφάλι. Όχι, εννοώ ότι δηλαδή οι άλλοι τραυματίες, οι γονείς, ή τι γλιτώσαν οι γονείς? Οι γονείς φαίνεται να μην έχουν τραύματα. Τι έχει γίνει τώρα? Μπαίνουν, είχε προηγηθεί ένα επεισόδιο. Και θα σας πω στη συνέχεια και την προϊστορία, να μείνουμε όμως τώρα στο περιστατικό. Λες. Υπάρχουν προηγούμενα στον καταβλισμό, στο Μαρκόπουλο, από το καλοκαίρι, θα σας τα πω με την σειρά. Μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Μητέρα, πατέρας, παιδάκι. Ξαφνικά τους πλευρίζει δεύτερο αυτοκίνητο και από εκεί και έπειτα αρχίζει μια βροχή πυροβολισμών. Πέφτουν βροχή οι σφαίρες. Αλλά οι δράστες αρχίζουν και ρίχνουν προς τα κάτω στο αυτοκίνητο. Δεν θέλουν μάλλον να σκοτώσουν, αλλά να τραυματίσουν. Γνωρίζουν ότι υπάρχει το παιδί μέσα. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά επειδή το παιδί είναι μικρό, η σφαίρα καρφώνεται στο κεφάλι του παιδιού. Όταν ρίχνεις πάντως 20 σφαίρες, Θεοδόση μου, ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να σκοτώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι να έπεφταν τώρα. Από την πόρτα του αυτοκινήτου, από το χερούλι, όχι πάνω από το χερούλι, ναι. Μα είναι δυνατόν, ναι. Είναι Καλάσνικοφ. Το Καλάσνικοφ δεν παίζει. Για όσους γνωρίζουν από όπλα, δεν παίζει. Δεν το χρησιμοποιείς για εκφοβισμό το Καλάσνικοφ. Ζωγράφισε την πλευρά του αυτοκίνητου, κάνει ζωγραφιά. Γιατρητο. Με αυτό το αυτοκίνητο έφυγαν σοκαρισμένοι οι γονείς και πάνε στο ιατρικό κέντρο υγείας Μαρκοπούλου. Τι να κάνουν οι γιατροί εκεί? Επειδή μας το λες και μεταφέρθηκαν αμέσως μετά, μεταφέρθηκε το παιδί στο Παίδων. Η δίκη Καλοφατιά βρίσκεται εκεί. Πριν από λίγο δώσαμε δυστυχώς την τραγική είδηση ότι το παιδί είναι νεκρό. Έχουν φτάσει εκεί οι γονείς του? Ξέρουμε κάτι, Βίκη, από τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι τώρα? Καλημέρα. Αυτό ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο, όπως αναφέρατε κι εσείς, δυστυχώς το τρίχρονο παιδί κατέληξε, το οποίο αρχικά είχε διακομιστεί, να αναφέρουμε, σήμερα στις 10 το πρωί στο κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σπευσμένα εδώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου βρισκόμαστε, και κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί προκειμένου να σώσουν τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε διαπληκτισμός. Το περιστατικό συνέβη όταν υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων που επέβαλαν
σε δύο οχήματα και κάποιος έβγαλε όπλο. Ωστόσο, η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σε λίγη ώρα θα γνωρίζουμε περισσότερα. Να είστε καλά. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι στον συγκεκριμένο καταβλισμό στο Μαρκόπουλο, από το καλοκαίρι, τουλάχιστον μαθαίνουμε εμείς από το καλοκαίρι οι αστυνομικές συντάξεις, ότι σοβεί μια πάρα πολύ σοβαρή βεντέτα. Ενθυμούμε τον Ιούλιο 11 τραυματίες από συμπλοκές. Τραυματίες και από πυροβόλο, στον συγκεκριμένο καταβλισμό. Mm-hmm. Και από πυροβόλο όπλο και από ξυλοδαρμούς. Και 2-3 σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Το ένα επιχείρησαν μάλιστα να το πυρπολίσουν. Τότε είχε πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα η ελληνική αστυνομία και είχε καταφέρει να οδηγήσει στην δικαιοσύνη τουλάχιστον 8 άτομα. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή η βεντέτα δεν σταμάτησε εκεί. Φαίνεται να σοβεί. Και δυστυχώς είναι άλλο ένα επεισόδιο. Οι 8 δικάστηκαν, καταδικάστηκαν ή περιμένουν τη σειρά τους. Αυτό δεν το ξέρω. Μάλλον έχουμε πάει σε αναβολές και η δίκη κατά πάσα πιθανότητα, σας το μεταφέρω με επιφύλαξη, εκκρεμεί. Και αυτοί ζουν με τον εμφύλιο που έχουν εκεί, με τη βεντέτα που έχουν. Πολύ σωστά το έθεσες. Επίσης δεν ξέρουμε αν είναι και μέσα σε αυτά τα άτομα που ενεπλάκησαν στο σημερινό πρωινό. Ακριβώς έτσι, και δεν είμαστε σε θέση ακόμα να γνωρίζουμε, γιατί είναι όλο σε εξέλιξη. Φανταστείτε ότι έχει γίνει πριν μια μισή ώρα το περιστατικό. Αν η οικογένεια που θρηνεί τώρα το παιδί της έχει σχέση με αυτή την βεβαιότητα. Θα δώσει για οτιδήποτε νεότερο. Είμαστε εδώ και μας το μεταφέρει.